Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά με την ομιλία του στο συνέδριο ήταν ένα ανελαίτητο σφυροκόπημα κατά της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώπιον μάλιστα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός διεφώνησε με όλες τις επιλογές του Κυριάκου τόσο στα ηθικά θέματα, στο ουκρανικό, στα ενεργειακά, στην οικονομία, στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της παράταξης, στη διεύρυνση κλπ. Όπως ήταν λογικό, επεκράτησε συναγερμός, ενώ πρώτη στο μέλημα ήταν η μη προβολή της ομιλίας Σαμαρά από τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημερώσεως. Το φυτίλι όμως είχε ήδη ανάψει. Το παρατεταμένο χειροκρότημα στο Σαμαρά, πολύ πιο δυνατό από αυτό που εισέπραξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Στην αναζήτηση λοιπόν του τι ακριβώς επιδιώκει ο Αντώνης Σαμαράς, έφτασαν διάφορες πληροφορίες στο Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με προτάσεις για να προλάβουν μια ενδεχόμενη ρήξη. Η πρόταση που φαίνεται να επεξεργάζεται το Μαξίμου ήταν η άμεση διαβεβαίωση στον Αντώνη Σαμαρά ότι ο γιος του θα πάρει το χρήσμα για να είναι υποψήφιος στη Μεσσηνία. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπορεί ήσυχα να αποσυρθεί χωρίς να αφήσει πίσω του πολιτικές εκκρεμότητες. Άλλες πηγές μάλιστα πρότειναν στο πρωθυπουργικό περιβάλλον να δοθεί η ίδια διαβεβαίωση και στον Γιάννη Τραγάκη, αναφορικά με τον γιο του, ο οποίος ακόμη δεν έχει πάρει το χρήσμα για να διαδεχθεί τον πατέρα του στη Β' Πειραιώς. Μπορεί φαινομενικά ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιάννης Τραγάκης να έχουν διαφορετικό πολιτικό εκτόπισμα, οι παλαιότεροι όμως γνωρίζουν ότι το ιστορικό στέλεχος της παρατάξεως έχει στην εκλογική του περιφέρεια αναλογικά τη μεγαλύτερη δύναμη από οποιοδήποτε άλλο ενεργό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Οι συνέπειες λοιπόν μιας ρήξεως με τον Τραγάκη μπορεί να είναι ανάλογες με αυτές της ρήξεως Κυριάκου με Σαμαρά. Τα στοιχεία των προσφάτων κρυφών δημοσκοπήσεων δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για απώλειες και εφησυχασμούς.